Γεια σας και από μένα. Με τη σειρά μου θα σας μιλήσω για την αξιολόγηση και τη λογοθεραπευτική παρέμβαση ενός πάσχοντα στο μεσαίο στάδιο της άνοιας. Και γι' αυτό ας ξεκινήσουμε, γιατί η επικοινωνία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό όσο η νόσος προοδεύει. Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επικοινωνία, επειδή εξ ορισμού υπάρχουν πολλαπλά γνωστικά ελλείμματα. Έτσι λοιπόν δυσκολεύονται τόσο στην παραγωγή των γλωσσικών πληροφοριών, επειδή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σκέψη, τη δημιουργία και διαχείριση των ιδεών τους. Έχουν δυσκολία στο να κατανοήσουν τη γλώσσα εξαιτίας ελλειμμάτων στις γνωστικές διεργασίες και την υποβάθμιση και απώλεια γνώσεων. Πολύ συνοπτικά, τα συμπτώματα της γλωσσικής επικοινωνίας που παρουσιάζονται στην νόσο Αλτσχάιμερ, από το συχνότερο έως το λιγότερο συχνό, είναι οι δυσκολίες στην έβρεση της κατάλληλης λέξης, οι δυσκολίες στην κατονομασία των αντικειμένων, ακόμα και αν αυτά είναι οικεία, οι δυσκολίες στο γραπτό λόγο από τα πρώιμα στάδια της νόσου, οι δυσκολίες στο να κατανοήσουν οδηγίες, να διατηρήσουν το θέμα μιας συζήτησης, γι' αυτό πολύ συχνά καλύπτουν τα λεγόμενά τους με δικά τους στοιχεία και έχουν μία τάση για μυθοπλασία. Δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις προτάσεις τους. Έχουν μία τάση να επαναλαμβάνουν τις ιδέες τους, να δυσκολεύονται να κατανοήσουν όσα έχουν διαβάσει, να παράγουν συχνά προτάσεις χωρίς νόημα, έχουν μία αναλυτικότητα, συζητούν για κατάλληλα θέματα με κοινωνικά κατάλληλες εκφράσεις, τείνουν να ερμηνεύουν κυριολεκτικά, αποτυγχάνουν να γνωρίσουν το χιούμορ και έχουν μια αυξημένη ομιλητικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας μιλήσω για μια γυναίκα, η οποία είναι 76 ετών, έχει 6 έτη εκπαίδευσης, είναι Ελληνίδα, δεξιόχειρας, συνταξιούχος αποκλειστική νοσοκόμα, με επίσημη διάγνωση άνοιας από το Σεπτέμβριο του 2022. Ωστόσο, τα τελευταία 4 έτη παρουσιάζει γνωστικές, λειτουργικές και συμπεριφορικές δυσκολίες σε υποβαθμό. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό ιστορικό και τη σύνθεση της οικογένειας, η γυναίκα αυτή έχει 3 παιδιά και 2 εγγόνια. Ήδη από τις αρχές του γάμου της δεν τα πήγαιναν καλά με τον σύζυγό της και αναγκάστηκαν να πάρουν διαζύγιο. Ζούσε με τα παιδιά της, ώσπου εκείνα ενηλικιώθηκαν και πλέον ζει μόνη της. Ο σύζυγός της συνέχιζε να της δημιουργεί δυσκολίες τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή. Φαίνεται όμως ότι αυτή η γυναίκα ήταν δυναμική και αυτόνομη, καθώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την φροντίδα ασθενών για να επιβιώσει. Πλέον, η κόρη και οι γονείς της την επισκέπτονται μέσα στην εβδομάδα για πολύ λίγο και μια επαγγελματίας περιθάλψουσα είναι μαζί της για 6 ώρες κάθε μέρα. Οι γη της ζουν στο εξωτερικό και από τότε που διαγνώστηκε με άνοια δεν επικοινωνούν συχνά μαζί της, γιατί οι ίδιοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν όλα αυτά που προκύπτουν από την νόσο. Η αξιολόγησή μας βασίστηκε σε 2 βασικούς άξονες, στην διερεύνηση των ευρωψυχιατρικών συμπτωμάτων και την εκτίμηση των κλινικών αναγκών. Η διερεύνηση αυτή ως προς τα ευρωψυχιατρικά συμπτώματα βασίστηκε στη μέθοδο DICE, η οποία αποτελείται από 4 άξονες, από την ανάλυση, μια καλή διερεύνηση όλων των διαταραχών, από τη σκοπιά του ασθενή, του φροντιστή και του περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός του θεραπευτικού πλάνου πάντα σε συνεργασία με το φροντιστή και η συνεχής επαναξιολόγηση για το σχεδιασμό αυτό. Έτσι λοιπόν, με βάση την κλίμακα NPIQ, η γυναίκα αυτή παρουσίαζε παραλυρήματα, μιλούσε στην τηλεόραση σε ήπιο βαθμό, γινόταν επιθετική, ιδίως με το φροντιστή, είχε πολύ πείσμα και γινόταν και επιθετική λεκτικά. Είχε απάθεια, δυσκολευόταν πάνω να ξεκινήσει μια συζήτηση. Είχε άρση αναστολών, καθώς μιλούσε χωρίς δισταγμό για προσωπικά θέματα. Ήταν αθυρόστομη και έφυγε για κατάλληλα θέματα. Ήταν ευερέθιστη κυρίως πάλι ως προς τον φροντιστή, νευρική και ανυπόμονη και παρουσίαζε μια παθολογική κινητική συμπεριφορά. Ανοιγοέκλεινε τα συρτάρια και τις πόρτες. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα, τη βαρύτητα και την επιβάρυνση των φροντιστών, το συνολικό σκορ της κλίμακας ανέρχεται στο 30. Στη συνέχεια, με την κλινική εκτίμηση αναγκών, το Needs Assessment, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να καλυφθούν κάποιες ανάγκες ως προς την ασφάλεια και τη συνέπειά της στη φαρμακευτική αγωγή,
τον ημερήσιο προγραμματισμό με δραστηριότητες που έχουν νόημα για εκείνη και είναι με βάση τα δικά της ενδιαφέροντα, ώστε να βοηθεί όσο το δυνατόν γίνεται η κοινωνική απομόνωση, αφού δεν είχε την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις και να βάζει την υπογραφή ώστε να εξισορροπεί για διάφορα θέματα, σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να γίνει εκπαίδευση του φροντιστή ως προς αυτά τα ζητήματα. Στη συνέχεια, το μήνυμα ένταλ είχε βαθμολογία 16 στα 30, χορηγήθηκε η κλίμακα για τις σύνθετες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όπου η συνολική βαθμολογία ήταν 22 στα 32. Οι πιο πολλές δυσκολίες αφορούσαν τα ψώνια, την προετοιμασία γευμάτων, τη μετακίνηση και την οικονομική διαχείριση. Δόθηκε το ερευνητολόγιο ποιότητας ζωής, όπου το συνολικό αποτέλεσμα ήταν ότι η ποιότητα της ζωής είναι μέτρια. Και στη συνέχεια αξιολογήθηκε η ποιότητα της κίνησης, του συντονισμού, της ισορροπίας και των κινητικών προτύπων και εντάχθηκε σε πλάνο θεραπευτικής άσκησης μεσαίου σταδίου. Ως προς την επικοινωνία, αξιολογήθηκε με την διαγνωστική εξέταση της Βοστόνης για την αφασία, μια κλίμακα που εξετάζει 5 τομείς της επικοινωνίας. Στον καθομολογούμενο και επεξηγηματικό λόγο, απαντούσε επιτυχώς σε απλές και κοινωνικές ερωτήσεις για το πώς είναι, πώς τη λένε και που μένουν. Ωστόσο, κατά την ελεύθερη συζήτηση για θέματα που αφορούσαν μια τυπική της μέρα, είχε ρέοντα λόγο, με αργό ρυθμό ομιλίας και πολλές παύσεις, το περιεχόμενο των παρεμβολών ήταν επαρκές, χωρίς συνοχή, είχε δυσκολία να βρει την κατάλληλη λέξη, έκανε επανάληψη των ιδεών της και η καθοδήγηση γινόταν πάντα με βάση τις ερωτήσεις του θεραπευτή. Η ακουστική κατανόηση είχε δυσκολία ακόμα και σε επίπεδο λέξης και στην εκτέλεση εντολών τριών ζητημάτων και στο σύνθετο ιδεωτό υλικό. Κατά την έκφραση του λόγου, οι αυτοματοποιημένες αλληλουχίες διατηρήθηκαν σε πολύ καλό επίπεδο, όπως ήταν αναμενόμενο, είχε όμως δυσκολία στην επανάληψη τόσο μεμονωμένων λέξεων όσο και προτάσεων. Εδώ βλέπετε την εικόνα του κλεμμένου μπισκότου, όπου είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε αναλυτικά το δείγμα λόγου του πάσχοντα. Και έτσι, κατά την ανάλυση, το λεξιλόγιο δεν είχε σημαντικές λέξεις και παρουσιάστηκε μια υποβάθμιση της σεμιολογικής γνώσης. Δόθηκαν ανεπαρκείς πληροφορίες, υπήρχαν όμως συντακτικά ορθές προτάσεις, έγινε επανάληψη ιδεών, δεν υπήρχε καλή ευαισθησία ως προς τα συμφραζόμενα και υπήρχε μια δυναμία στην κατανόηση του πασίου. Η παρουσίαση της εικόνας έγινε πάλι με την καθοδήγηση από το θεραπευτή. Η κατανομασία είχε πολλά ελλείμματα, ακόμα και σε απλό επίπεδο. Στο πιο σύνθετο επίπεδο με τις εικόνες παρουσίασε λεκτικές παραφασίες με σημασιολογική συσχέτιση. Μας είπε δηλαδή θερανείο για παγκάκι, έκανε πολλές περιφράσεις και αποτυχίες να αναγνωρίσει την εικόνα που έβλεπε. Χωρίς παθολογικά ευρήματα ήταν ο έλεγχος ειδικών κατηγοριών με την αλφαβήτα, τους αριθμούς και στη συνέχεια διάβαζε πολύ καλά σε επίπεδο λέξης και κειμένου, ωστόσο δυσκολευόταν να κατανοήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις όσων είχε διαβάσει. Κατά το γραπτό λόγο, καλύπτονταν οι βασικές δεξιότητες, ωστόσο παρουσίαζε ορθογραφικά λάθη και ήταν λιγότερο σύνθετο το περιεχόμενο προς την αφήγησή του. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε αμέσως με τις παρεμβάσεις που είχαν στόχο τον φροντιστή. Με βάση την εκτίμηση αναγκών, εκπαιδεύτηκε στις ανάγκες που παρουσιάστηκαν, είχε υποστήριξη ψυχολογική, ενημερώθηκε για τα επιδόματα και έγινε μια εκπαίδευση ως προς την επικοινωνία με τον πάσχοντα. Και οι βασικές στρατηγικές επικοινωνίας, σύμφωνα και με τη μέθοδο DICE, αποτελούν στο να μπορούμε να μειώσουμε πάντα τον περιβαλλοντικό θόρυβο και να μην έχουμε πολλούς διασπαστές, να καθόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και να έχουμε βιωματική επαφή με τον πάσχοντα, να βεβαιωθούμε ότι ο ίδιος μας προσέχει, να έχουμε έναν ευχάριστο τόνο φωνής που να δηλώνει αποδοχή, να μιλάμε πιο σιγά και με έναν πολύ φυσιολογικό ρυθμό, να δίνουμε οδηγίες βήμα-βήμα για κάθε τι που θέλουμε να εκτελέσει, να του δίνουμε περισσότερη ώρα ώστε να μπορεί να ακούσει, να επεξεργαστεί και να απαντήσει, να κάνουμε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή τύπου ναι όχι, δηλαδή θα ήθελες να φας μακαρόνια με κιμά ή μακαρόνια με σάλτσα, να δίνουμε αυτή την επιλογή, να έχουμε άμεσο και όχι έμεσο λόγο, ενώντας δώσουμε το αλάτι
όχι μου δίνουν στο αλάτι, να χρησιμοποιούμε την αξιολεκτική επικοινωνία, έχοντας χειρονομίες, να μιλάμε απλά και σύντομα, με απλό λεξιλόγιο και να έχουμε παύσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ιδέες. Έτσι λοιπόν η ωφελούμενη εντάχθηκε στις ομάδες του Κέντρου Μέρες Άνοιας Ιωαννίνων, όπου ακολουθούσε τις ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, εκπαίδευση στη λεκτική κινητικότητα και τη μαγειρική, συμμετείχε σε ομάδες θεραπευτικής άσκησης, σε επιδρομές και σε μία επίσκεψη που έγινε στο μουσείο και ακολούθησε την ομάδα επικοινωνίας και λόγου, όπου εκεί έγινε και λογοθεραπεία, εφαρμόστηκε η μέθοδος θάλου και η μέθοδος της απομονωμένης ακρόασης. Έτσι λοιπόν πιο αναλυτικά, κατά την εξάσκηση του λόγου συμμετείχε είτε ομαδικά είτε ατομικά, εξασκήθηκαν όλοι οι τομείς που είχαν δυσκολία, ενισχύθηκαν όμως και οι τομείς που διατηρούσαν σε ένα καλό επίπεδο. Ο σχεδιασμός του θεραπευτικού πλάνου είχε στόχο την προσωποκεντρική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν, από τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού, είχαμε μάθει ότι η γυναίκα αυτή είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα λουλούδια, τον κήπο, τη φύση. Γι' αυτό λοιπόν σχεδιάστηκαν τα ερεθίσματα στοχευμένα για αυτό το σκοπό. Εκτός από αυτά, είχαν σχέση τα ερεθίσματα και με το επάγγελμά της, τη μουσική και με κατασκευές με πυλό που μάθαμε ότι τις άρεσαν. Η μέθοδος θάλου εφαρμόστηκε συνδυαστικά με τη λογοθεραπεία, όπου αποτελεί ένα συνδυαστικό μοντέλο ψυχογεωγικών δράσεων που έχει ως βασική αρχή την αρχή της συνειδημικής σκέψης. Ενδεικτικά εφαρμόζονται κάποια επιτραπέζια παιχνίδια, κατασκευές, μουσική, μουσικοκινητική, τραγούδι, αισθητηριακή μνήμη, μαγειρική, κυπουρική και τη μέθοδο απομονωμένης ακρόασης και την εικονική πραγματικότητα. Η μέθοδος αυτή είναι δυναμική και μπορεί να προσαρμοστεί στο επίπεδο κάθε ωφελούμενου και να, έτσι να έχουμε διακυμάνσεις ως προς τη δυναμική της. Λίγα λόγια για το θάλλο. Το θάλλο μέθοδος εμπνευσμένη από τον κείμενο του Παρασκευόπουλου, η οποία βρίσκεται σε ερευνητική φάση και ήδη μπορούμε να εξάγουμε στο επόμενο διάστημα κάποια αποτελέσματα από την εφαρμογή. Υπάρχει ένα βιβλίο, το 365 ημέρες για την τρίτη ηλικία, και πλέον το θάλλο έχει ξεκινήσει να ακούγεται και στο ραδιόφωνο, στη συχνότητα 984 στην Αθήνα, κάθε Κυριακή. Με την εκπομπή Φτερό στον Άνεμο. Για πιο πολλές λεπτομέρειες μπορείτε να ακολουθήσετε και την ιστοσελίδα ThaloCare. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω κάποια στιγμιότυπα από ομάδες επικοινωνίας σε συνδυασμό με την εφαρμογή της μεθόδου θάλλο. Δώσαμε έμφαση στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέσα από εικόνες και με ρυθίσματα που ενδιαφέρουν τους ηλικιωμένους και μπορούν να κάνουν εύκολα ανάκληση αυτών των γεγονότων. Πάνω στα αριστερά σας βλέπετε ένα φυσικό αντικείμενο, το λουλούδια που άρεσαν στην ωφελούμενη, μεγάλες εικόνες για να περιβάλλονται πιο εύκολα και να γίνονται τελικά τα ερεθίσματα, κατασκευές με πυλό που είναι στοχευμένες και σε συνδυασμό με την κυπουρική που άρεσαν σε αυτή τη γυναίκα. Στη συνέχεια βλέπετε κάποιες ομάδες συζήτησης, πιο κάτω βλέπετε το συνδυασμό ώστε να δημιουργηθεί ένα ειδόλιο, τη μέθοδο της απομονωμένης ακρόασης με τα ακουστικά και την εφαρμογή του θάλλου μέσω οπτικοακουστικού υλικού για να γίνεται πιο καλά αντιληπτό από τους ωφελούμενους. Η γυναίκα αυτή επαναξιολογήθηκε σε 3 μήνες. Μπορεί να είναι σύντομο το χρονικό διάστημα, το αίτημα όμως έγινε από την κόρη της που η ίδια έβλεπε κάποιες αλλαγές και ήθελε να τις συζητήσει τόσο με τον γιατρό όσο και με την διεπιστημονική ομάδα. Έτσι λοιπόν η φαρμακευτική αγωγή παρέμεινε σταθερή, επαναξιολογήθηκε ως προς τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, τα οποία εξαφανίστηκαν κατά κάποιο τρόπο, παρέμεινε μια επιθετικότητα σε πολύ ήπιο βαθμό και μια ήπια άρση αναστολών, με αποτέλεσμα η κλίμακα να έχει συνολική βαθμολογία 2 σε σχέση με το 30 που ήταν στην αρχική αξιολόγηση. Η ίδια η κόρη μας καταθέτει ότι η μαμά της έχει αυξημένη κοινωνικότητα, πλέον ξεκινά συζήτηση και γενικά έχει βελτιωθεί στο σύνολο της επικοινωνίας, έχει βελτιωθεί η κίνησή της, δεν παρουσιάζει πια απάθεια, συνεργάζεται πιο εύκολα με την επαγγελματία περιθάλπουσα που τη βλέπει καθημερινά στο σπίτι, συμμετέχει σε δουλειές του σπιτιού με καθοδήγηση, έχει μειωμένο άγχος, φοβής και παρενοχικότητα. Εξετάστηκε ξανά με το Mini Medal, με συνολική βαθμολογία 17. Αξιολογήθηκαν και σύνθετες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής,
βελτιώθηκε ως προς την προετοιμασία γευμάτων και αυτό με τη βοήθεια της περιθάλψουσας. Η κλινική ταξινόμηση της Άννας παραμένει στο 2 και βελτιώθηκε και η κίνησή της. Πιο αναλυτικά, ως προς την επικοινωνία, βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα. Στην αρχική αξιολόγηση της ακουστικής κατανόησης σε επίπεδο λέξης, το ποσοστό επιτυχίας ήταν στο 60% και στη συνέχεια ανέβηκε στο 100%. Στην ακουστική κατανόηση σε επίπεδο εντολών, στην αρχική αξιολόγηση πέτυχε 40% και στη συνέχεια 70%. Η επανάληψη λέξεων στην αρχική αξιολόγηση είχε ποσοστό επιτυχίας 60% και στη συνέχεια 100%, το ίδιο και η επανάληψη προτάσεων. Κατά την κατονομασία, στην αρχική αξιολόγηση είχε ποσοστό επιτυχίας 55% και στη συνέχεια βελτιώθηκε στο 70%. Όσον αφορά τον τομέα της ανάγνωσης, η κατανόηση όσων είχε διαβάσει είχε ποσοστό επιτυχίας στην αρχή στο 20% και στη συνέχεια ανέβηκε στο 50%, ενώ η κατανόηση προτάσεων παρέμεινε σταθερή στο 40%. Τέλος, το γραπτό αφηγηματικό λόγο, η πορεία ήταν σταθερή στο 20%, αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες που παρέμειναν σταθερές ακόμα και μετά την επαναξιολόγηση. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια βασικά συμπεράσματα από όλη τη διεπιστημονική ομάδα. Καταλάβουμε ότι η ένταξη της εφολούμενης σε ομάδες με πάσχοντες στο ίδιο στάδιο της άνοιας είναι πολύ σημαντική, γιατί συμβάλλει στην ομαλή προσαρμογή της εφολούμενης στην ομάδα. Η σταδιακή προσαρμογή και η βελτίωση στο λόγο επηρέασαν θετικά στο να αντιδράσει στα ερεθίσματα των υπόλοιπων μελών της ομάδας και η εξάσκηση στην επικοινωνία μέσω της προσωποκεντρικής φροντίδας και της μεθόδου Φάλο είχε ως αποτέλεσμα θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της επικοινωνίας αλλά και στη διάθεση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τους φροντιστές μετά από επικοινωνία. Η ωφελούμενη ξεκίνησε να αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες που είχε από την όσο με χιούμορ. Η εκτίμηση αναγκών είναι πολύ σημαντική τόσο για τη διερεύνηση των δυσκολιών και για τους πάσχοντες αλλά και για τους περιθάλποντες. Η μέθοδος DICE μας βοήθησε πολύ στο να κάνουμε αναλυτική καταγραφή των διαταραχών και να σχεδιάσουμε έτσι το θεραπευτικό πλάνο. Η ρουτίνα και οι δραστηριότητες με νόημα συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων. Είναι αναγκαία όμως η διερεύνηση της ψυχικής υγείας των φροντιστών και τη συμπεριφορά του μετά τη διάγνωση τη άνοια. Και αυτό το σκεφτήκαμε έπειτα από από τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού. Και τέλος, η βελτίωση τη επικοινωνία επιδρά θετικά στην ψυχική υγεία τόσο του πάσχοντα όσο και του περιθάλποντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Καράλα.